Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω και εγώ και να υπογραμμίσω θετικά την πρωτοβουλία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του διοικητή μας, του Πέτρου Τομάρα, για σχετικά με αυτή την επιμόρφωση που γίνεται σε ιατρικά θέματα για το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συνδρομή τους, και θα προχωρήσω κατευθείαν στα τροχαία επιτυχήματα και τι γίνονται στο ανθρώπινο σώμα. Αυτός είναι ο τίτλος που έχω δώσει στους. Ο επίσημος τίτλος. Υπάρχει και ένας άλλος όμως που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το επόμενο slide. Και αυτό είναι το «Σε εμένα δεν θα συμβεί». Το «Σε εμένα δεν θα συμβεί» λοιπόν είναι ένα θέμα. Ο περισσότερος κόσμος διαβάζει, ακούει για τα τροχαία, αλλά μέσα του υπάρχει ότι εγώ δεν πρόκειται να το πάθω. Και αν μένει σε 30 χρονών, μέχρι τα 30, δεν συνειδητοποιείς ότι θα πεθάνεις. Οπότε δικαιολογούνται. Μπορεί όμως και κάποιος να μας πει ότι εγώ δεν οδηγώ ποτέ στη ζωή. Εγώ είμαι πεζός. Το επόμενο λέει. Βλέποντας λοιπόν τα θανατηφόρα τροχαία του 15 από την τροχαία, το επόμενο, βλέπουμε ότι για κάθε 4 οδηγούς ο ένας είναι πεζός το θύμα. Άρα λοιπόν τα τροχαία ατυχήματα αφορούν όλους μας, ακόμα και αυτούς που δεν οδηγούν. Πότε πεθαίνουν οι τραυματίες? Δυστυχώς οι τραυματίες πεθαίνουν το 50%, ένα στους δύο, μέσα σε λεπτά έως μία ώρα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ώρα. Το επόμενο σημαντικό. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μπορεί κάποιος να μάθει να προσφέρει βοήθεια και λέγεται το πρικός που θα το PHTLS, που είναι το πρικός του Trauma Life Support. Και το επόμενο slide, βλέπετε αυτό το τροχαίο και είστε οδηγός. Τι νομίζετε ότι είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε? Να πάτε να βοηθήσετε τον άλλο, τον τραυματία, να σταματήσετε την κυκλοφορία? Τι νομίζετε είναι το πιο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε? Λοιπόν, το πιο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε είναι αυτό εδώ. Να μην σταματήσετε, να μην κάνετε τίποτα να προσπαθήσετε να βοηθήσετε, αλλά να πάρετε την τροχέα, το ΕΚΑΒ, να πάρετε αυτούς οι οποίοι είναι ειδικοί. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτα μπορείτε να κάνετε κακό στον άρρωστο, γιατί δεν έχετε τις γνώσεις. Και δεύτερο και σημαντικότερο, μπορεί να κάνετε κακό στον εαυτό σας. Οπότε όταν θα έρθει το ΕΚΑΒ, εκτός από τους τραυματίες που υπάρχουν μέσα στα αυτοκίνητα, να έχει να περιθάλψει και άλλο έναν τραυματία που θα είστε εσείς. Άρα λοιπόν, καλούμε αυτούς που πρέπει. Το επόμενο σημαντικό. Από όλους λοιπόν αυτούς, βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι μόνο πρέπει να πλησιάσουν το τροχαίο και να κάνουν αυτό που πρέπει. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει όταν ένα αυτοκίνητο χτυπήσει κάποιο άλλο πλανητοδομικά. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στον οδηγό αυτού του αυτοκίνητου. Εφόσον ο οδηγός δεν φοράει ζώνη, λόγω αδράνειας θα πέσει πάνω στο τιμόνι. Και θα ακολουθήσουν και τα όργανα που έχει. Έτσι. Τα όργανα, τα σπλάκια του. Επόμενο. Μπορεί λοιπόν ο οδηγός είτε να πέσει πάνω στο τιμόνι με την κοιλιά του, είτε να πάει από κάτω και να χτυπήσει. Είναι δύο οι τρόποι. Ο ένας είναι πάνω από το τιμόνι, ο άλλος είναι κάτω από το τιμόνι. Και στις δύο περιπτώσεις δεν φοράει ζώνη. Εκτός λοιπόν των τραυμάτων που μπορεί να προκύψουν στο σηκώτη, στο ύπαρ, δηλαδή στο σπλήνα, στα έντερα, υπάρχουν και όργανα όπως είναι ο νεφρός, οι οποίοι κρέμονται από ένα μίσο αγκιακό. Αυτοί και μόνο με το βάρος που θα κάνουν από την αδράνεια μπορεί να σπάσουν και να κοπεί ο νεφρός και να πεθάνεις από μια αιμορραγία μόνο και μόνο της νεφρικής. Ή επίσης, την ώρα που χτυπάς, ψηλά εδώ είναι η αορτή, είναι η καρδιά και είναι το αγγείο το οποίο δίνει αίμα σε όλο το σώμα. Να σπάσει αυτό και να πεθάνεις, ο θάνατος είναι ακαριαίος. Και όλα αυτά λόγω ζώνης. Ένα άλλο επίσης το οποίο συμβαίνει στους πνεύμονες είναι ότι σπάει ο πνεύμονας. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι την ώρα το τροχαίο, όταν το βλέπει ο οδηγός και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παίρνει μια βαθιά αναπνοή. Οπότε ξαφνικά δημιουργεί μια χαρτοσακούλα, δηλαδή ο πνεύμονας του γίνεται μια χαρτοσακούλα, γεμάτος αέρα. Από αυτό τα ανακλαστική εισπνοή που κάνει. Και κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Σπάει. Σπάει και καταστρέφει το πνεύμονας. Και σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μην μπορείς να ανασάνεις. Πολλές φορές βλέπουμε σε αυτό το τζάμι, βλέπουμε αυτό το χτύπημα, έτσι, που είναι σαν ιστός αράχνης. Αυτό το χτύπημα, και μόνο που το βλέπει κάποιος ειδικός, καταλαβαίνω ότι κάποιος έχει χτυπήσει το κεφάλι του στο τζάμι. Και δεν είναι μόνο το τραύμα της κεφαλής που μπορεί να κάνει, αλλά όλη αυτή η ενέργεια μεταφέρεται στον αφιένα και σπάει αφιένας. Και ο ασθενής μπορεί να ζήσει και
και να μην είναι τετραπληγικός, δηλαδή να μην μπορεί να κουνηθεί. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ διάσημο αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί στο μυοσκελετικό του είναι να χτυπήσει και αυτό να κάνει ένα κάτρεμα στο μυρό που κάνει πολύ αίμα. Ή να τραυματίσει μια βασική αρτηρία που κατεβαίνει κάτω στο γόνατο, την υγνιακή, και να χάσει και το πόδι του. Τώρα, όσον αφορά τη ζώνη, ας πούμε ότι ο κόσμος φοράει ζώνη. Πώς πρέπει να φοράς τη ζώνη? Η ζώνη πρέπει να φοριέται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να είναι χαμηλά στην δεκάνη το οριζόντιο τμήμα της ζώνης. Γιατί? Η πλειοψηφία, το επόμενο, ξανά, η πλειοψηφία λοιπόν των οδηγών αφήνει τη ζώνη και ολισθαίνει και πηγαίνει λίγο προς την κοιλιά. Αυτό σε ένα τροχαίο, το επόμενο, κοιτάξτε να την πίνει. Κάνει μια τρομερή συμπίεση στο σπλάχνο και μπορεί να κάνει μια ρήξη. Μπορεί δηλαδή να σπάσουν όλα τα όργανα τα οποία βρίσκονται στην κοιλιά της. Η ζώνη εδώ πρέπει να βρίσκεται εδώ κάτω, στη λεκάνη χαμηλά. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να φοράμε ζώνη, αλλά θα πρέπει να τη φοράμε και σωστά. Ένα άλλο επίσης το οποίο μπορεί να γίνει από κακή τοποθέτηση του προσκεφάλαιου είναι να είναι πολύ χαμηλά, να κάνει μια υπερέκταση ο αυχένας, με αποτέλεσμα να σπάσει εδώ η αυχενική μοίρα και ο ασθενής να μείνει παράλληλος. Να ζήσει, αλλά είναι όλη του τη ζωή σε ένα καροτσάκι και να μην μπορεί ούτε καν να κουνήσει τα χέρια του. Μάλιστα στην Αμερική, όταν γίνονται τροχαία, αν η ασφάλεια δει ότι το προσκεφάλαιο του οδηγού δεν είναι σωστά τοποθετημένο, δεν πληρώνει, δεν αποζημιώνει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως είναι σωστά τοποθετημένο. Θα πρέπει το πίσω μέρος της κεφαλής, το ηνίο που λέμε, να βάλει το προσκεφάλαιο. Αυτό μπορεί να κάνει λοιπόν πολύ μεγαλύτερη ζημιά αν δεν είναι σωστά τοποθετημένο, καλύτερα να το έχεις καθόλου. Αν δεν το βάλεις σωστά, καλύτερα να το έχεις καθόλου. Γιατί μπορεί να κάνεις αυτή την υπερέκταση και να μείνεις ανάπηρος για ένα δευτερόλεπτο, να μείνεις ανάπηρος όλη τη ζωή. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, πιστέψτε. Το επόμενο. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτόν ο οποίος το χτυπούν? Αυτό λοιπόν ο οποίος το χτυπούν, το πρώτο που κάνει είναι σπάει τα πλευρά του. Όπως το χτυπάει στο πλάι, κάνει ένα νεμοθώρακα, ένα πνευμοθώρακα και έχει μια αδυναμία μετά από το αίμα και τον αέρα που συσσωρεύεται έξω να αναπνεύσει. Επίσης, αν δεν είναι σωστά δεμένος, η στροφή που κάνει στο κεφάλι του μπορεί να του κάνει και αυτού κάκο συσποντηλική στην αυγενική μέρα συσποντηλική στήλη. Δηλαδή, παρόλο που δεν χτυπάει απευθείας, ο οδηγός ή ο συνοδηγός εδώ και μόνο με μια απότομη στροφή μπορεί να κάνει μια κάκοση σπονδυλική στήλη και να μείνει παράλληλο. Τώρα, ας πάμε στους μοτοσυκλετιστές. Εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι και οι μοτοσυκλετιστές φταίνουν, γιατί πολλές φορές περνούν από αριστερά, δεν φορούν χρόνους, αλλά φταίνουν και οι οδηγοί οι οποίοι δεν υπολογίζουν τον μοτοσυκλετιστή. Από τη στιγμή που πια χτυπάει κάποιο μοτοσυκλετιστής και φεύγει, και μόνο που θα χτυπήσει το τιμόνι, βλέπετε σπάνε και τα δύο του μυρία. Αν σπάσουν και τα δύο μυρία, μπορεί να χάσει σχεδόν και το μισό του αίμα. Εντάξει. Σπάει η αορτή. Μπορεί να πεθάνει μια καριέρα. Και μόνο από την πρόσκληση την οποία μπορεί να κάνει. Αν δεν φοράει τον κατάλληλο εξοπλισμό, κοιτάξτε αυτό το κόκκινο εδώ. Όλο αυτό το κόκκινο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα έγκαιρμα τριβής. Όλο αυτό το κόκκινο είναι το δέρμα το οποίο έχει μείνει στην άσφαλτο. Εντάξει. Μην βλέπουμε λοιπόν μοτοσυκλετιστές με σαγιονάρες. Το επόμενο είναι κοντά τα βελόνια. Ο πεζός τώρα. Όπως είπαμε, ένα στους τέσσερις στα θανατηφόρα είναι πεζή. Σε σχέση ένας για κάθε τέσσερις οδηγούς. Ο πεζός, ένα από τα χαρακτηριστικά το οποίο κάνει όταν είναι ενήλικας, είναι ότι κάνει να αποφύγει, προσπαθεί να αποφύγει. Οπότε το χτυπάει στον γόνατο, κάνει τραυματισμούς στο κάτω άκρο, μετά χτυπάει πάνω στο τζάμι, οπότε κάνει τραυματισμούς στην αυγενική μοίρα, εδώ της πολιτικής στήλης, και στο τέλος, αν συνεχίσει το οδηγός, πέφτει και τον πατάει το αυτοκίνητο. Εντάξει. Γενικώς όμως οι πεζοί, οι ενήλικες, όχι ηλικιωμένοι, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά είναι μια άλλη κατηγορία, οι ενήλικες και τα ανακλαστικά έχουν και μυϊκή δύναμη και κάπως τη γλιτώνουν. Το επόμενο, το χειρότερο είναι τα παιδιά. Όχι, μόνο αυτό. Ωραία. Το επόμενο λοιπόν, το χειρότερο είναι τα παιδιά. Γιατί το παιδί, πρώτον, δεν το βλέπει εύκολα ο οδηγός. Δεύτερον, είναι αψυχολόγητο. Βλέπετε μια μπάλα να τρέχει, θα έρθει ένα παιδί από πίσω. Το παιδί λοιπόν, επειδή είναι κοντό, η άμεση πρόσκληση ενώ στον οδηγό τον ενήλικα είναι στο πόδι, δυστυχώς είναι στο θώρακα και στην κοιλιά. Σε όλα δηλαδή τα σωτικά του όργανα. Άρα από την πρώτη στιγμή την πρόσκληση, το παιδί έχει ένα πολύ σοβαρότερο τραυματισμό από ότι ο ενήλικας. Προσοχή με τα παιδιά λοιπόν και προσοχή με τους γονείς γιατί το παιδί μπορεί να ξεφύγει στο δευτερόλεπτο. Το επόμενο, μετά το πετάει ψηλά και χτυπάει το θώρακα. Και στο τέλος, αυτό το οποίο είναι σχεδόν σίγουρο θα γίνει, πέφτει από κάτω και το πατάει. Άρα λοιπόν,
Προσοχή με τα παιδιά. Γιατί όπως σας είπα, είναι και κοντά και δεν είναι εύκολο να το δει. Τώρα, όπως είδαμε λοιπόν από όλα, λίγο πολύ στη σύγχρονη ιατρική τα θεραπεύουν. Αν γίνουν όλα σωστά, τα θεραπεύουν. Ή τα βοηθάμε αρκετά. Εκείνο που δεν μπορούμε να τα θεραπεύσουμε είναι τις κακώσεις της αυθενικής μοίρας. Το να χτυπήσει ολοκληρώς μυελός. Άπαξ χτυπήσει ολοκληρώς μυελός και πάθει μεγάλη ζημιά, δυστυχώς δεν έχουμε βρει κάτι να το αποφασίσουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει το επόμενο να βάλουμε στην ασθενή ένα σκληρό αυθενικό κολάβο. Δηλαδή κάτι που να προστατεύσει τον αυθένα, το σπασμένο από παραπάνω κινήσεις και χειροτέρευση της κατάστασής του. Σας έβαλα αυτό εδώ, το είχα και όλο το πρόσωπο, αλλά το σκέφτηκα και το έκλειψα, πιο πολύ να σας δείξω αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα είναι ένα βλέμμα πανικοβλημένου παιδιού, το οποίο ευτυχώς δεν είχε τίποτα σοβαρό, έγινε σωστά η προειδοποίηση. Και αυτό θέλω να το σκέφτεται όλοι οι γονείς όταν δεν βάζουν ζώνη, ή το θεωρούν εξυπνάδο να μην βάλουν ζώνη. Να βλέπουν αυτό το βλέμμα του παιδιού. Ήτανε τρομερό, αυτό το παιδί ήταν δύο μέρες συνεχώς σοκαρισμένο. Σοκαρισμένο, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Εντάξει, προσοχή λοιπόν. Το επόμενο. Επίσης, ένας ασθενής ο οποίος είναι ανέστητος δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποιος αυθενικής μοίρας. Όταν ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου και να σου πει δεν πονάει ο αυθένας μου, να είσαι σίγουρος σχεδόν στο 90% ότι δεν έχει πρόβλημα, θεωρείται ότι έχει σπασμένο τον αυθένα. Πολλές φορές βλέπουμε τα επόμενα. Βλέπουμε κάποιες τέτοιες κακώσεις τρομακτικές και πέφτουμε όλοι πάνω και αγνοούμε τον αυθένα. Ο αυθένας είναι στο άρθρο και το μέγα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί δεν μπορούμε την κάκωση του νοτιομύρου να την κάνουμε καλά. Το επόμενο. Άρα λοιπόν, αν εμείς βρεθούμε και βρούμε κάποιον ασθενή, την καλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να του προσφέρουμε, εφόσον δεν έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις, δεν έχουμε κάνει αυτό που σας είπα πριν, το PhD, που είναι και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιατρικές γνώσεις, δεν μετακινούμε τον ασθενή. Δεν μετακινούμε το κεφάλι. Το κεφάλι είναι εκεί, μένει εκεί, αφήστε το εκεί. Πάμε να το γυρίσουμε από πονάει, το αφήνουμε εκεί. Και σταθεροποιούμε με όποιο τρόπο μπορούμε τον αυθένα. Του βάζουμε κάτι ή αν ο ασθενής πονάει τον αφήνουμε όπως είναι. Δεν μετακινούμε. Εντάξει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το επόμενο. Βλέπετε εδώ έναν. Το επόμενο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ έναν ασθενή, ο οποίος δυστυχώς έχει μια σοβαρή κάκωση της αυθενικής μοίρας του παιδικής στήλης. Ενέτη 1993 βλέπουμε τον τρόπο μεταφοράς. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Βλέπουμε όμως και το 2013 πώς πρέπει να μεταφέρει ο ασθενής. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε τα μέσα, ακόμα και εγώ που είμαι γιατρός, εφόσον δεν έχω τα μέσα να κινητοποιήσω και να επιβλαβήσω έτσι τον ασθενή με αυτόν τον τρόπο, δεν το κάνω με κανέναν τρόπο έτσι. Εντάξει. Το επόμενο. Κλείνουμε λοιπόν με ένα αριστούργημα του Μικαλάτζελο που είναι η πιετά. Ο λόγος που σας το έβαλα αυτό είναι γιατί 32 χρόνια που κάνω ορθοπαιδική έχω δει πολύ σκληρά πράγματα. Εκείνο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα είναι να πληροφορήσω μανάδες ή να δω τον πόνο της μάνας όταν το παιδί της έχει πάθει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν η ευθύνη πάει και στους γονείς για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Για την οδηγική τους αγωγή, για τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται, για τη ζώνη ασφαλείας. Και ακόμα να είναι και δυναμικές, όπως μια δυναμική, μια μάνα μια φορά στην πάντα που είναι ειδικευόμενος και φέρει το παιδί της δύο φορές με το μηχανάκι. Το συναντάω και τρίτη φορά και της λέω τι έγινε το μηχανάκι. Το έκαψα για τρένο μου λέει. Το έκανα στην αυλή και το έκαψα. Έστω και δυναμικά λοιπόν, οι γονείς πρέπει από πολύ μικρά να εκπαιδεύουν τα παιδιά, έτσι ώστε η επόμενη γενιά να μην έχει τα τροχαία που έχουμε εμείς.